Καλοκαίρι χωρίς κολοκυθόπιτα δεν λέει και σας έχω την πιο εύκολη κολοκυθόπιτα. Γίνεται μέσα σε 10 λεπτά και τρως το ταψί με τη μία. Το μόνο που θέλω από εσάς, κολοκύθια, ό,τι μέγεθος και να βρείτε, μικρά, μεγάλα, στρογγυλά, ό,τι σας αρέσει. Βασικά, ό,τι κολοκύθια έχετε. Κολοκύθια τριμμένα, έτσι ξεκινάω. Ανάψτε το φούρνο, γιατί μέσα σε 5-10 λεπτά που κάνω την προετοιμασία, ο φούρνος θα είναι ζεστός και θα μπει μέσα η πίτα και είναι φανταστική. Θέλω λοιπόν κολοκύθια στον τρίφτη. Αν έχουν πάνω λουλούδια και αν τα λουλούδια μου είναι καλά, τα κρατάω γιατί αυτή η πίτα με τα κολοκυθολούλουδα είναι φανταστικά. Συνεχίζω εγώ μέχρι να τα τρίψω όλα. Αν βαριέστε να τρίβετε, μπορείτε να τα ψιλοκόψετε σε πολύ ψηλά κομματάκια. Και τα δύο τελευταία μου. Ωραία. Δεν υπάρχει κολοκυθόπιτα αυτή. Όσοι δεν την έχετε κάνει ποτέ, θα πάθετε σοκ. Τρώγεται με τη μία. Για πρωινό, για μεσημεριανό, παγωμένη, ζεστή, όπως και να τη φας είναι τέλεια. Άνοιξε το ψυγείο, δες τι τυράκια έχεις μέσα και τρίψε κολοκύθια. Τρίψτε κολοκύθια γιατί χανόμαστε, καλοκαιράκι είναι. Φτιάξτε ωραίες καλοκαιρινές συνταγές. Άμα έχεις καλό εργαλείο, τσακ, 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 τσακ. Έτοιμα. Θέλω να μου αλατίσετε καλά τα κολοκύθια. Απλώνω τα κολοκύθια μου καλά. Και θέλω τώρα λίγο αλάτι. Έχω πάρει το γουδί της Νάβα και το έχω κάνει θήκη για το αλάτι μου, γιατί με βολεύει να βάζω το χέρι και να αλατίζω. Αλατάκι μπόλικο επάνω, τρίψτε μου τα κολοκύθια καλά, πατήστε τα λίγο έτσι να υγρασιάσουν, να βγάλουν όλη την υγρασία τους, να υδρώσουν καλά, βλέπετε λίγο αλλάζουν και το χρώμα τους. Έτσι. Τώρα χρειάζομαι ένα σουρωτήρι και θέλω να αφήσετε τα κολοκύθια μέσα στο σουρωτήρι για κάνα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω. Μέσα στο σουρωτήρι να στεγνώσει καλά. Ωραία. Τέλεια. Τα αφήνω για λίγα λεπτάκια να υδρώσουν ελαφρά στην άκρη. Πόσες κολοκυθόπιτες έχουμε φτιάξει όλα αυτά τα χρόνια, πείτε μου. Είναι η μια ωραιότερη από την άλλη. Αυτή που κάνουμε σήμερα θα τη θυμάστε σαν πανεύκολη κολοκυθόπιτα. Με λίγα υλικά και νοστιμιά καλοκαιριού. Τώρα θέλω να ψιλοκόψω τα κρεμμύδια μου. Θέλω φρέσκα κρεμμυδάκια. Αν έχετε κολοκύθια και θέλετε τώρα να κάνετε την πίτα και δεν έχετε φρέσκα κρεμμυδάκια, μπορείτε να βάλετε και ξερό. Δεν με πειράζει. Ψιλοκόψτε το ή τρίψτε το μέσα στο κολοκύθι. Αλλιώς αν έχουμε φρέσκα, προτιμώ με τα πράσινα φύλλα τους τρυφερά και ωραία να χρησιμοποιήσω αυτά. Κόψτε μου τις σακρούλες. Θέλω και τα πράσινα φύλλα μέσα, παιδιά μου, σχοβολάει. Την ώρα που ψήνετε, τρελαίνεσαι. Έτσι, ψηλά, ψηλά, ωραία, να μοσχοβολήσει. Και θέλω μέσα και μπόλικα φρέσκα μυρωδικά. Σας είπα, όταν ψήνετε, σπάει μύτες. Θα σας ρωτάνε όλοι τι έχετε μαγειρέψει. Και λίγο άνηθο, λίγο. Μπόλικο άνηθο και θα βάλω και τα κοτσανάκια μέσα. Τα κοτσανάκια τα τρυφερά τα βάζουμε μέσα στις πίτες. Μπόλικο άνηθο και λίγο φρέσκο δυόσμο. Αν έχετε και μάραθο και ο μάραθος του πάει. Και φύλλα δυόσμου και αυτά είναι και μεγάλα μεγάλα και τέλεια. Τα βάζω το ένα μες στ' άλλο για να κοπούν σωστά. Έτσι και τα μικρούλια μέσα και το μικρό το στενό έξω και τα κάνω μασουράκι για να κοπούν πολύ ωραία. Τακ, τακ, τακ. Πω, μυρωδιές αυτή η πίτα. Θα τρελαθείτε. Ψιλοκομμένος και ο δυόσμος μου. Μυρίζει καλοκαίρι, νησί και μποστάνι. Στο νησί βγαίνουμε έξω, ο καθένας έχει τον μποστάνι του, κόβουμε κολοκύθια, λουλούδια, κρεμμυδάκια, φρέσκα, αμάραθους και όλα αυτά μπαίνουν μέσα σε ένα ταψί και γίνεται συγκλονιστική η πίτα μου. Τι θέλω? Θα τα πατήσω με το χέρι να βγάλω όσο περισσότερη υγρασία μπορώ για να είμαι έτοιμη να στρώσω την πίτα. Αυτό ήταν όλο. Όλη η προετοιμασία ήταν αυτή, παιδιά. Πατάω καλά και κοιτάξτε από κάτω τι νερό βγάζει. Το από κάτω. Όσο πατάω βγάζει νερό. Βλέπετε? Κοιτάξτε πόσο τρέχει από κάτω. Και ούτε 5 λεπτά δεν το αφήσαμε. Ούτε 5 λεπτά μέχρι να κόψουμε το κρεμμύδι. Τέλος. Αυτό ήταν όλο. Και πάμε να τα βάλω εδώ στο ταψί που τα είχα στην αρχή. Θα τα αδειάσω εδώ, στο ταψί που ξεκίνησα. Έτσι. Ανάψτε φούρνο. 170. Στον αέρα θα ψήσουμε μεσαία σχάρα.
Θέλει ψήσιμο γύρω στα 40 με 45 λεπτά. Ή να τα βάλω στο μέσα φούρνο καλύτερα. Ανάβω το μέσα φούρνο. Αυτός είναι δυνατός και αν ξεχαστώ θα μου το αρπάξει από πάνω. Το κολοκύθι μου τριμμένο, αλατισμένο, πατημένο μέσα στο σουρωτήρι να φύγουν τα πολλά υγρά. Ας κρατήσει και λίγο υγρασία, δεν με πειράζει, θα τη μαζέψουμε αλλιώς. Μέσα θα πέσουν ο δυόσμος, ο άνηθος, το ψιλοκομμένο κρεμμυδάκι το φρέσκο με τα πράσινα φύλλα του. Τι ωραία υλικά! Θα τρίψω και μπόλικο πιπέρι μέσα. Βάλτε πιπεράκι στην πίτα. Το θέλει. Γλύκα βγάζει, παιδιά. Μέσα θέλω λίγο ελαιόλαδο. Να λαδωθούν ωραία τα υλικά μου. Και τώρα θέλω τα αυγά. Πείτε μου αν έχετε δει πιο εύκολη πίτα από αυτή. Και η νοστιμιά της δεν περιγράφεται. 5 αυγά. Βγαίνει ένα μεγάλο ταψί, 25 επί 30. Ή αλλιώς μπορείτε να βάλετε και στρογγυλό, σαν αυτό που έχω μπροστά μου, 30. Ή μακρόστενο δηλαδή θα βάλουμε, ή στρογγυλό. Πολύ ωραία. Χτυπάω τα αυγά μου σαν να κάνω ομελέτα, απλά να τα σπάσω. Μέσα και τα αυγά μου. Και κάνω ένα ωραίο ανακάτεμα στα υλικά. Ένα ωραίο ανακάτεμα στα υλικά, έτσι να βραχούν ωραία, να πάει παντού το λάδι, να πάει παντού το αυγό μου. Χρησιμοποιώ το ταψί μου σαν μπολ, επειδή είναι μεγάλο και κάνω άνετα τη δουλειά μου, έτσι. Θα το βάλουμε σε άλλο ταψί να το ψήσουμε, γιατί θέλει μια προετοιμασία από κάτω. Έτσι, ένα ωραίο ανακάτεμα. Αφήνω λίγο την κουτάλα μου και πάμε να βάλω μέσα τυρί. Θέλετε να βάλετε φέτα, θέλετε να βάλετε ανθότυρο, ξινομιζήθρα, λευκά τυριά. Ό,τι λευκά τυριά θέλετε βάλτε μου. Μπορεί όμως να έχετε και ένα ωραίο κεφαλοτήρι ή μια ωραία γραβιέρα. Συνήθως την πάρω την κάνουμε με λευκά τυριά. Τώρα εσείς ό,τι θέλετε βάλτε. Την κόβω σε κομμάτια, θα σπάσει μέσα στο ψήσιμο, θα λιώσει, αλλά θα μείνουν και μερικά κομμάτια. Και στο νησί, παιδιά, βάζουμε και λίγη ξινομιζήθρα μέσα και γίνεται φανταστικό. Αυτό που βάζω τώρα είναι ξινομιζήθρα και γίνεται απίστευτη η πίτα. Απίστευτη γεύση. Αν θέλω και λίγο κεφαλοτήρι ή λίγη γραβιέρα μπορώ να βάλω. Και πάμε για ένα ωραίο ανακάτεμα να μπουν τα τυριά μέσα στο μείγμα. Λιώστε το έτσι ωραία, σπάστε το έτσι ωραία. Πατήστε και τη φέτα να σπάσει καλά, να διαλυθεί όλο. Τέλεια. Και τώρα πώς θα μαζέψω τα υγρά από την πίτα μου. Μπορούμε να μαζέψουμε τα υγρά από μία πίτα με πολλούς τρόπους. Μπορώ να βάλω τριμμένη φρυγανιά. Μπορώ να βάλω τριμμένο παξιμάδι. Μπορώ να βάλω τραχανά. Μπορώ να βάλω καλαμποκάλευρο. Και έχω ένα φανταστικό καλαμποκάλευρο που μου έχει στείλει ο Γιάννης ο Στασινόπουλος, ο φίλος μου. Πάντα ψάχνει και βρίσκει φανταστικά προϊόντα. Και είναι το καλαμπόκι αλεσμένο με το φλοιό του. Και είναι συγκλονιστική η γεύση. Αλλιώς βάζεις ένα οποιοδήποτε καλαμποκάλευρο ή φρυγανιά ή παξιμάδι τριμμένο. Ό,τι σου αρέσει. Θέλω ένα ταψί. Να το βάλω εδώ. Θέλω λοιπόν λίγο λάδι στο ταψί μου. Έτσι. Και θέλω ένα πινέλο να αλείψω καλά και τα τυχώματα του ταψιού γύρω-γύρω. Αλείψτε μου έτσι ωραία, γύρω-γύρω, έτσι, καλά, και εδώ, και εδώ, και εδώ, παντού, για να ξεφορμαριστεί μετά τέλεια. Έτσι, ωραία. Μέσα στο ταψί μου θα πασπαλίσω το μισό καλαμποκάλευρο ή τη μισή φρυγανιά. Πασπαλίζω καλά. Κάνω μια γενναία στρώση. Ωραία. Και το υπόλοιπο καλαμποκάλευρο θα πέσει μέσα στη γέμιση. Ένα καλό ανακάτεμα τώρα, γιατί ήδη κατεβάζει ζουμάκια το κολοκύθι μου. Μην ξεχνάτε ότι το κολοκύθι, όπως και όλα τα λαχανικά, αποτελείται κυρίως από νερό, έτσι. Οπότε θα κατεβάσει στύψεις, δεν στύψεις καλά, θα κατεβάσει τα ζουμάκια του έτσι κι αλλιώς. Αλλά γι' αυτό μου βγαίνει και αφράτη η κολοκυθοπιτά μου. Βγαίνει φανταστική. Αν έχω πολλά λουλούδια κολοκυθιών, σπάω και τα λουλούδια μέσα στη γέμιση και γίνεται λουκούμι. Μέσα στο ταψί, το μείγμα μου, και θα το στρώσω ωραία από πάνω με την κουτάλα. Το στρώνω έτσι ωραία από πάνω, να πάει παντού. Άλλο αλάτι δεν έβαλα γιατί πέφτουν τα τυριά μέσα και γίνεται νόστιμη. Ισιώνω καλά την επιφάνεια
Έτσι, ωραία. Και τώρα έχω τα λουλούδια μου εδώ. Όσα μπορώ να βάλω, θα τα σπάσω σε κομμάτια και θα τα μπήξω μέσα στην πίτα. Έτσι, ωραία. Και λίγο ελαιόλαδο στην επιφάνεια. Έτσι, σταγόνες. Και πάμε για φούρνο. Στους 170 βαθμούς, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, γύρω στα 40 με 45 λεπτά, θα ροδίσει ελαφρά η επιφάνεια, θα φουσκώσει λίγο και όταν τη βγάλω από το φούρνο θέλω να την αφήσω λίγο να κρυώσει για να μπορέσω να κόψω κομμάτια, έτσι, γιατί καυτή, τρέμει, δεν κόβεται. Πάω στο μέσα φούρνο. Η μυρωδιά της απλά δεν υπάρχει. Κρύωσε, είναι έτοιμη να την κόψω. Φτιάξτε την, θα με θυμηθείτε, παιδιά, είναι φανταστική συνταγή. Πάμε να κόψουμε κομματάκια. Μόλις τη βγάλεις στο τραπέζι, αυτή είναι ωραία και για την παραλία. Στην κουζίνα μου μαγειρεύουμε τα μαγειρικά σκεύη και τα εργαλεία κουζίνας της Νάβα. Χρησιμοποίησα σήμερα τα Terrestrial και τη σειρά Misty. Το ταψί Terrestrial έχει εξαιρετική και ανθεκτική κεραμική επικάλυψη για υγιεινό μαγείρεμα. Έχει μεγάλη αντοχή στα κδαρσίματα και λεία επιφάνεια για εύκολο καθάρισμα. Είναι κατασκευασμένα από ατσάλι και έτσι διοχετεύεται σωστά η θερμότητα παντού και έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο. Για να βγάλουμε το πρώτο, όπου και έχουν ξεροψηθεί τα τυράκια γύρω-γύρω. Παναγία μου νοστιμιά. Μοσχοβολάει καλοκαίρι. Απ' τη μία πλευρά έχει ροδίσει ωραία ότι ακουμπάει στο ταψί μου και μέσα είναι λαχταριστό, καταπράσινο και θεϊκό. Ποπ, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Να βγάλουμε και από την καρδιά του. Και τα περάκι για γραφείο και παραλία και εκδρομή και το βράδυ στην τηλεόραση. Για όλες τις ώρες. Η πιο εύκολη κολοκυθόπιτα, αυτό να θυμάστε. Κοιτάξτε και από κάτω τι ωραία που γίνεται. Κάνει σαν φιλαράκι από κάτω, ενώ δεν έχουμε βάλει φύλλο. Και εδώ κι εσύ. Και αυτό εδώ, το γύρω-γύρω για μένα. Απίθανη! Σκάει ο άνηθος, σκάει ο δυός μου, σκάει η κολοκύθη, σκάει η φέτα. Φτιάξτε μια κολοκυθόπιτα σήμερα κιόλας, γιατί αυτή η συνταγή θα είναι όλο το καλοκαίρι μέσα στο σπίτι σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe όσοι δεν έχετε κάνει. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like ή μάλλον φτιάξτε πρώτα την κολοκυθόπιτα και μετά κάντε like και γράψτε μου και σχόλιο. Φιλιά πολλά, να είστε καλά και έρχονται πολλά ωραία βίντεο. Φτιάξτε κολοκυθόπιτα γιατί χανόμαστε.